Εξ αρχή, σαν Ομοσπονδία, ε, καταδικάσαμε το νομοσχέδιο τη κυβέρνηση. Εμεί, εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, καθημερινά βιώνουμε τα αποτελέσματα τη χρόνια υποχρηματοδότηση, των ελλείψεων σε όλε τι κατηγορίε προσωπικού, τη ανεπάρκεια των υποδομών. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι δυσκολίε με τι οποίε έρχονται αντιμέτωποι οι φοιτητέ και οι γονεί του, προκειμένου να ολοκληρώσουν τι σπουδέ του. Η κυβέρνηση, αντί να δώσει λύση σε όλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα, φέρνει αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο, το οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν θα δώσει λύσεις στι σοβαρέ ελλείψει σε προσωπικό με μόνιμες προσλήψει, ούτε θα προβλέπει μονιμοποίηση των συμβασιούχων, δεν θα αντιμετωπίσει το πιο ασφικτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δουλεύουμε, δεν θα προβλέπει γενναία αύξηση του, κρα... του τακτικού προπολογισμού των δημοσίων πανεπιστημίων, ούτε κονδύλια για σύγχρονε ασφαλεί υποδομέ, ώστε να μην ρισκάνουν τη ζωή του φοιτητέ και εργαζόμενοι σε γερασμένα και προβληματικά κτίρια, δεν θα δώσει λύση και διέξοδο στι δυσκολίε με τι οποίε έρχονται αντιμέτωποι φοιτητέ, ενισχύοντα τη φοιτητική μέρημνα θα συνεχίσουν να πληρώνουν αδρά για στέγαση σύντηση για όλα τα απαραίτητα για τι σπουδέ, σπρώχνοντά του στο μεροκάματο και τι οικογένειέ του σε στερήσει. Με το νομοσχέδιο για το ελεύθερο πανεπιστήμιο, όπω το ονομάζουν, η κυβέρνηση επιδιώκει να απελευθερώσει το κράτο από την υποχρέωση για παροχή δημόσιων δωρεάν και ποιοτικών σπουδών για του φοιτητέ και να παραδώσει την ανώτατη εκπαίδευση ακόμα περαιτέρω βορρά στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Για να μπορεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο να ανταγωνιστεί τα ιδιωτικά, θα γίνεται όλο και πιο ακριβό για του φοιτητέ και τι οικογένειέ του, θα ενισχύει του τομεί και τι λειτουργίε που φέρνουν έσοδα, απαξιώνοντα τι όποιε παροχέ έχουν απομείνει σήμερα, θα χρειάζεται όλο και πιο φτηνού εργαζόμενου με τη γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και τι εργολαβίες. Ήδη οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια βιώνουμε στην καθημερινότητά μα τι επιπτώσει αυτή τη πολιτική, τη πολιτι... διαχρονική πολιτική, δηλαδή ενίσχυση τη ιδιωτικοοικονομική λειτουργία των πανεπιστημίων, απόρρια τη οποία είναι και η συνεχώ μειωμένη κρατική χρηματοδότηση Καθώ επίση και το πάγωμα των μόνιμων προσλήψεων. Τα πανεπιστήμια στενάζουν από σοβαρέ ελλείψει σε όλε τι κατηγορίε προσωπικού. Η υποστελέχωση έχει οδηγήσει στην ανάθεση πολλαπλών καθηκόντων, συχνά άσχετων μεταξύ του στου εργαζόμενου, στι μετακινήσει από πόστο σε πόστο, χωρί να λαμβάνεται υπόψη <laughs> ούτε η εργασιακή εμπειρία ούτε το γνωστικό υπόβαθρό του. Για, για, την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό έχουν επεκταθεί ελαστικέ σχέσει εργασία. Σε πολλά πανεπιστήμια, οι εργαζόμενοι με τέτοιε σχέσει εργασία, με ελαστικέ σχέσει δηλαδή, ξεπερνούν σε αριθμό τους και τους του μόνιμου και του αορίστου χρόνου. Παράδειγμα του χάρη στο μεγαλύτερο ίδρυμα τη χώρα, το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, η ελαστικά εργαζόμενη είναι τριπλάσια σε σχέση με του μόνιμους, φτάνοντα στου 3.000. Παράλληλα, αυξάνεται η ποικιλομορφία των σχέσεων αυτών προ όλο και χειρότερε μορφέ, όπω για παράδειγμα τα ιδιωτικά συμφωνητικά, με τα οποία δεν κατοχυρώνεται κανένα δικαίωμα σε άδεια, ωράριο ή αποζημίωση σε περίπτωση απόλυση. Συναδέλφισες που εργάζονται με μπλοκάκι δεν δικαιούνται άδεια ολοχίας. Διευρύνονται οι υπηρεσίε που ανατίθενται σε ιδιώτε, όπω καθαριότητα, φύλαξη, σήτηση και άλλε υπηρεσίε, γεγονό που διπλασιάζει το κόστο για τον κρατικό προπολογισμό από τη μία και από την άλλη, συρρυκνώνει όλο και περισσότερο τα μισθολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαλοαδικών εργαζομένων. Στο πλαίσιο των συνθηκών ανταγωνισμού που θα φέρει η ίδρυση των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Όλε αυτέ οι συνθήκε, αποτέλεσμα τη περαιτέρω εμπορευματοποίηση τη ανώτατη εκπαίδευση, θα γίνουν πολύ χειρότερε. Για να είναι πιο ανταγωνιστικό το δημόσιο πανεπιστήμιο, θα πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικοί και οι εργαζόμενοι, με, το, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περαιτέρω χτύπημα των δικαιωμάτων του. Παράλληλα με την αντίστοιχη ελευθερία που έδωσε ο νόμο Γεωργιάδη για τη 13ωρη εργασία, θα καλείται το διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων, με βάση την εμπειρία και τι γνώσει του, να εργαστεί και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, προκειμένου να μπορεί να συμπληρώνει το εισόδημά του και να φτάσει στο ύψο του μισθού που κανονικά θα έπαιρνε στο 8ωρο. Απάντηση στα προβλήματα του Δημόσιου Πανεπιστημίου δεν είναι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται ω επιστέγασμα μια σειρά μεταρρυθμίσεων που προηγήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και διευκόλυναν το άνοιγμα των πανεπιστημίων προ την επιχειρηματική δραστηριότητα. Το νέο ελεύθερο πανεπιστήμιο δεν έχει καμία σχέση ούτε με την ελευθερία ούτε με την πρόοδο. Η εκπαίδευση για λίγου, για αυτού δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν ανήκει σε προηγούμενου αιώνε. Αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη, φοιτητέ και εργαζόμενοι και όλο ο λαό, είναι το αποκλειστικά δημόσιο πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο, που θα διασφαλίζει υψηλού επίπεδου σύγχρονε σπουδέ και θα ενσωματώνει στο πτυχίο τη δυνατότητα πλήρου πρόσβαση στο επάγγελμα, που θα παράγει γνώση προ όφελο τη κοινωνία και όχι για τα κέρδη των λίγων. Η Ομοσπονδία μα συμμετείχε και θα συμμετέχει στα συλλαλητήρια μα με του φοιτητέ, του μαθητέ, του εκπαιδευτικού, τα υπόλοιπα εργατικά σωματεία, προκυρήσοντα και στάσει εργασία και απεργία. Έχουμε καλέσει όλου πρωτοβάθμιου συλλόγου, όλες και όλου του συναδέλφου να οργανώσουμε τον αγώνα μα για να μην περάσει το απαράδεκτο νομοσχέδιο, ε, να μην περάσει το αυτό νομοσχέδιο. Ε, ζητά, ε, Δίνουμε κατεύθυνση να συνεδριάσουν τα διοικητικά συμβούλια, να γίνουν γενικέ συνελεύσει, να αξιοποιηθούν όλα τα πρόσφορα μέσα για την πλατιά ενημέρωση και συζήτηση με του συναδέλφου, να συντονίσουν οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι των αγώνων του με του φοιτητικού συλλόγου και του υπόλοιπου συλλόγου σε κάθε ίδρυμα. Ήδη προχωρούν πολλέ τέτοιε πρωτοβουλίε. Συνεχίζουμε αποφασιστικά για να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για αποκλειστικά δημόσιε και δωρεάν σύγχρονε σπουδέ, για γενναία αύξηση κρατική χρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλου του συναδέλφου. Είμαστε αποφασισμένοι θα μας βρουν απέναντί τους.